Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής βρίσκονται τα νομοσχέδια της αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων και του ΙΕΣΥ. Να πούμε ότι η διαδικασία κυλά κανονικά με τους βουλευτές των κομμάτων να τοποθετούνται επί του θέματος. Να πούμε ότι η προσοχή τους εστιάζεται κυρίως στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής του ΙΕΣΥ. Να υπενθυμίσουμε ότι κανένα κόμμα δεν είχε καταθέσει καμία τροπολογία για τα νομοσχέδια, έτσι ώστε να οδηγηθούν ομόφωνα για ψήφιση στην Ολομέλεια. Όπως είπα, η διαδικασία κινείται κανονικά. Ένας-ένας οι βουλευτές τοποθετούνται επί του θέματος. Αυτό που αναμένει και επικεντρώνεται και το ενδιαφέρον είναι το αποτέλεσμα, κατά πόσο τα κόμματα όντως θα τηρήσουν αυτό που υποσχέθηκαν να στηρίξουν για να ψηφίσουν τα νομοσχέδια για να ξεκινήσει αυτή τόσο σημαντική μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Αφού, Κωνσταντίνε, είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν παρέχει στον πολίτη ένα γενικό σύστημα υγείας. Να πούμε ότι νωρίτερα το πρωί εκπροσώποι της Κοινωνικής Συμμαχίας βρέθηκαν εδώ έξω από την Βουλή και παρέδωσαν στον πρόεδρο της Βουλής, Δημήτρη Σιλούρη, ψήφισμα υπέρ της εφαρμογής του ΙΕΣΥ. Μπορούμε να δούμε και σχετικές δηλώσεις. Βεβαίως, να τις παρακολουθήσουμε. Έχουμε διανύσει μια μεγάλη και δύσκολη πορεία με πολλές ανατροπές. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σήμερα δεν θα έχουμε εκπλήξεις στην ψήφιση των δύο νομοσχεδίων από τη Βουλή, έτσι ώστε να μπορέσει να προωθηθεί ένα καθολικό και αλληλέγγυο σχέδιο υγείας που να καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου της κοινωνίας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τίποτε δεν τελειώνει εάν σήμερα ψηφιστούν τα νομοσχέδια. Σήμερα γίνεται μια πρώτη αρχή. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα παραδώσουν τα όπλα αυτοί οι οποίοι διαχρονικά πολεμούν το ΙΕΣΥ, αυτοί οι οποίοι έχουν συμφέροντα από την μη εφαρμογή ενός μόνο ασφαλιστικού ΙΕΣΥ. Ο δικός μας ο αγώνας θα είναι μέχρι τέλους για ένα ΙΕΣΥ το οποίο θα στηρίζεται στην αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης, θα στηρίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στην Βουλή. Πάμε και στα του Κυπριακού, όπου υπάρχει πυρετός διεργασιών εν ώψη Γενέβης.